Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, επιτρέψτε μου να εκφράσω από αυτό το βήμα τη χαρά μου για το αποψινό γεγονό. Την παράδοση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρο Σταύρος Νιάρχος, στο ελληνικό δημόσιο, αλλά επί τη ουσία την παράδοσή του στου πολίτε και στην πόλη τη Αθήνα. Και επιτρέψτε μου ακόμα να πω ότι η χαρά αυτή είναι κοινή για όλους μας, όπως φαίνεται, και από τον τεράστιο αντίκτυπο που έχει η σημερινή εκδήλωση. Σήμερα θα έλεγα ότι ολοκληρώνεται ένας μεγάλος δεκαετής κύκλος και ανοίγει ένας καινούριος. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παραδίδει στο ελληνικό δημόσιο μια αιστεία πολιτισμού που έχει τεράστια αξία για την πόλη μας αξία σε πολλαπλά επίπεδα. Καταρχήν είμαι υποχρεωμένος να αναφερθώ στην οικονομική αξία αυτής της δωρεάς. Τα 617 εκατομμύρια που το Ίδρυμα δαπάνησε για την ανέγερση του κέντρου και την διαμόρφωση του χώρου είναι μια ανιδιοτελής προσφορά που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία γιατί έγινε σε συνθήκες μεγάλων αντικειμενικών δυσκολιών για τη χώρα και την οικονομία. Σε συνθήκες δηλαδή που η δημόσια δαπάνη για πολιτιστικές υποδομές ήταν εκ των πραγμάτων περιορισμένη. Στις συνθήκες αυτές οι δωρητές, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, επέλεξαν να τοποθετήσουν τους σπόρους τους όχι σε μία επικερδή για τους ίδιους πολιτιστική επένδυση, όπως θα είχαν κάθε δυνατότητα να το πράξουν, αλλά στη δημιουργία ενός κέντρου πολιτισμού, την διαχείριση του οποίου μάλιστα αποδίδουν σήμερα στο ελληνικό δημόσιο. Με τις γνωστές ανησυχίες που ακούσαμε πιο πριν, αλλά που ελπίζουμε ότι θα τις διαψεύσουμε και θα πω γιατί. Επέλεξαν λοιπόν... Επέλεξαν λοιπόν την επένδυση στον πολιτισμό και όχι σε πιο επικερδής για τους ίδιους στόχους. Και παράλληλα ανέλαβαν να στηρίξουν οικονομικά τη λειτουργία του κέντρου για τα επόμενα πέντε χρόνια. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ήρθε να προσφέρει, και αυτό κρατήστε το, ήρθε να προσφέρει στον τόπο, ήρθε να προσφέρει στον πολιτισμό, ήρθαν να προσφέρει στη νέα γενιά αυτού του τόπου, σε μια εποχή που οι περισσότεροι ήρθαν για να πάρουν και όχι για να προσφέρουν. Και θέλω να διαβεβαιώσω ότι οι Έλληνες πολίτες στο σύνολό τους εκτιμούν βαθύτατα την τεράστια σημασία σε αυτή η πρωτοβουλία. Αν όμως η οικονομική αξία του έργου είναι σημαντική, η πολιτιστική του αξία είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί σε μια χώρα που ο πολιτισμό αποτελεί εθνικό κεφάλαιο, οι δυνατότητε που δημιουργούνται με αυτό το κέντρο πολιτισμού είναι τεράστιε και θα έλεγα πολλαπλασιαστικέ. Όχι μόνο για πολιτιστικά γεγονότα διεθνού εμβέλεια που θα προβάλλουν την Αθήνα και τη χώρα μα, αλλά και για την προβολή και την στήριξη τη εγχώρια πολιτιστική μα παραγωγή, που από πλευρά ανθρώπινου δυναμικού και αποτελέσματο βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο αλλά έχει και κάθε δυνατότητα να πατήσει σε ακόμα υψηλότερα σκαλοπάτια. Το κέντρο πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και θα γίνει το καταφύγιο μεγάλων καλλιτεχνικών ονείρων, αλλά ταυτόχρονα και το ορμητήριο μιας διεθνούς ακτινοβολίας καλλιτεχνικής παραγωγής που θα εκκινεί από τη χώρα μας για να εκτιμηθεί από ολόκληρο τον κόσμο πιο σημαντικό όμως είναι ότι το κέντρο δίνει τη δυνατότητα σε ακόμη μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνίας να έρθει σε επαφή με πολιτιστικές δράσεις και πρωτοβουλίες σε ένα ευρύ φάσμα, να συνδέσει πιο στενά τον πολιτισμό με την καθημερινότητά του, με την καθημερινή του ζωή, να καλλιεργήσει σε αυτόν τον τεράστιο και σημαντικό δημόσιο χώρο την αισθητική και την σκέψη του. Φίλε και φίλοι, α μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε εποχέ που ο πολιτισμό και η ευαισθησία ενδεχομένω να αποτελούν απάντηση σε πάρα πολλά και σκληρά ερωτήματα. Και επομένω, ο πολιτισμό δεν μπορεί να θεωρείται πολυτέλεια, ψυχαγωγία και ελεύθερο χρόνο. Είναι πραγματική ανάγκη ο πολιτισμό. Είναι πραγματική ανάγκη αν θέλουμε να υπερασπιστούμε το δικαίωμα και την ελπίδα σε έναν καλύτερο και πιο ανθρώπινο κόσμο. Θα ήθελα επίσης να μου επιτρέψετε να αναφερθώ ιδιαίτερα στην μεταφορά στο Πολιτιστικό Κέντρο της Έδρας δύο οργανισμών που συνδέονται στενά με την νεότερη πολιτιστική παράδοση της χώρας μας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Εθνικής Λυρικής Κοινής. Η μεταφορά της Εθνικής Βιβλιοθήκης σε σύγχρονες τεχνολογικά αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις η ριζική βελτίωση της προσβασιμότητας και των υπηρεσιών της. Θα δώσει μια μεγάλη όθηση στο ερευνητικό και μελετητικό έργο γύρω από την γραπτή πνευματική παράδοση της χώρας μας. Ταυτόχρονα θα συμβάλλει στο να κερδιθεί άλλο ένα σημαντικό στοίχημα. Το να είναι το πολύτιμο αυτό υλικό προσβάσιμο σε ολοένα και ευρύτερο κοινό, αλλά και να ενισχυθεί η εξωστρέφεια και η εκδοτική και πολιτιστική δραστηριότητα της βιβλιοθήκης. Έτσι, αυτή η τεράστια πολιτιστική κληρονομιά από αρχιοθετημένο υλικό θα μετατραπεί με γρήγορα βήματα σε γνωστικό εργαλείο για την εκπαίδευση σε όλες τις, τις βαθμίδες, αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία. Όσον αφορά τώρα την εθνική λυρική σκηνή, έρχεται στο καινούριο της σπίτι φέρνοντας μαζί της μια εξαιρετική πρίκα. Το γεγονός ότι μέσα από πολλές δεκαετίες δουλειάς έχει καταστεί μια από τις απαιτητικέ μορφές τέχνης αγαπητή, προσιτή και δημοφιλέστατη σε ευρύτερα στρώματα κοινού ακόμη και σε πολύ νέους ανθρώπους και αυτό είναι σημαντικό. Η μετεγκατάσταση της εθνικής λυρικής κοινής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχος, πιστεύω ότι ανοίγει νέου ορίζοντες και νέε δυνατότητε για τη λυρική σκηνή. Δυνατότητε για τεχνικά και καλλιτεχνικά αναβαθμισμένε παραγωγέ, τόσο στο κλασικό όσο και στο πρωτοποριακό πεδίο. Αλλά και δυνατότητες για προσέλκυση ενός ευρύτερου αριθμητικά κοινού, που είμαι βέβαιο ότι είναι έτοιμο να εγκαλιάσει και να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Τέλος, θέλω να αναφερθώ και στην αξία του κέντρου πολιτισμού ως αρχιτεκτονικού μνημείου. Να αναφερθώ στην εξαιρετική αρχιτεκτονική αισθητική που φέρει στην την σφραγίδα ενός σπουδαίου αρχιτέκτονα, ενός σπουδαίου ανθρώπου, του Ρέντζο Πιάνου. Το κέντρο, λοιπόν, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με τη σφραγίδα του Ρέντζο Πιάνου, αναδεικνύεται σε ένα καινούριο στολίδι όχι μόνο για το παραλιακό μέτωπο και την περιοχή της Καλυφθέας, αλλά θα έλεγα για ολόκληρη την Αθήνα, για ένα νέο τοπόσιμο για την Αθήνα. Ένας υπερτοπικός πόλος έλξης για τους ανθρώπους που ζουν στην πόλη μας, αλλά και για όλους αυτούς που την επισκέπτονται και θέλουν να ζήσουν την πολιτιστική της ατμόσφαιρα. Ένας μοναδικός συνδυασμός του δημόσιου χώρου με τα δρόμενα του πολιτισμού της ψυχαγωγίας, της διασκέδασης. Ένα ακόμα στοιχείο κύρους, θα έλεγα, της ταυτότητάς μας, αλλά και της εικόνας μας, της εικόνας της Ελλάδας στον διεθνή χώρο. Ταυτόχρονα όμως, και θέλω να δώσω ιδιαίτερη σημασία σε αυτό, και εν οφείλεται και στην αντίληψη των δωρητών, αλλά και στην έμπνευση του αρχιτέκτονα, πρόκειται για ένα έργο που είναι φτιαγμένο για τους πολλούς και όχι για την ελίτ. Ένα έργο για όλους και για τον καθένα ξεχωριστά. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάκος έχει κερδίσει ήδη την αναγνώριση και την αγάπη του κόσμου από τις πρώτες στιγμές της λειτουργίας του. Έρχομαι τώρα και στην ανάγκη να διασκεδάσω τις ανησυχίες στις οποίες αναφέρθηκε ο Ανδρέας πριν. Και να πω ότι είναι αληθινές. Τα email που μας διάβασε είναι αληθινά και ενδεχομένως να είναι πολλά. Οφείλεται αυτή η ανησυχία στο γεγονός ότι πράγματι πολλές εκ των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων για τα οποία ο ελληνικός λαός ξόδεψε δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια, παραμένουν αναξιοποίητα, ερήπια σχεδόν. Όμως θα ήθελα να πω πως δεν είναι σωστό να δημιουργούμε την εντύπωση ότι το δημόσιο, η ελληνική πολιτεία, οι πολίτες που πρέπει να απαιτούν από την πολιτεία και από τις κυβερνήσεις τους, δεν είναι σε θέση να κρατήσουν ένα στολίδι σαν κι αυτό, να το αξιοποιήσουν και γιατί όχι ακόμα και να το κάνουν και καλύτερο. Διότι δεν είναι μονόδρομος, δεν είναι, αν θέλετε, ευθύγραμμη πορεία. Μπορώ να σας δώσω και αντίστροφα παραδείγματα στο παρελθόν. Όχι δηλαδή μονάχα παραδείγματα δημόσιων χώρων που εγκαταλείφθηκαν, αλλά και χώρων όπου η ιδιωτική πρωτοβουλία, αξιοποιώντας το δημόσιο χώρο, το δημόσιο χρήμα, προκειμένου όμως να υλοποιήσει ιδιωτελή σχέδια, τα λειτουργήσε, τα αξιοποίησε και ιδιαίτερα στον χώρο του πολιτισμού και όταν τα φέσωσε με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, τα παρέδωσε ξανά στο δημόσιο για να μπορέσει να τα λειτουργήσει. Άρα λοιπόν, θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι είναι τεράστια η ευθύνη Τεράστια η ευθύνη, η υποχρέωση και η υποχρέωση για τη σημερινή αλλά και για τις επόμενες κυβερνήσεις, για την ελληνική πολιτεία στο σύνολό τη, Τεράστια η υποχρέωση και η πρόκληση να μπορέσει να λειτουργήσει και να κρατήσει την έγκλη και να την πολλαπλασιάσει, θα έλεγα, αυτού του σημαντικού δημόσιου χώρου, αυτού του σημαντικού χώρου πολιτισμού. Ευθύνη για την ανάδειξη του πολιτιστικού μας κεφαλαίου, μακριά από λογικέ κοινική εμπορευματοποίηση και ελιτισμού, αλλά πάντοτε με κριτήριο της στενή σχέση με το ευρύ κοινό, η αποδοχή και η στήριξη του οποίου, αν θέλετε, είναι και το μεγαλύτερο και ισχυρότερο όπλο. Και παράλληλα ευθύνη για την εδραίωση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας στην διαχείρισή του στοιχεία απαραίτητα για το κύρος και την καταξίωση του εγχειρήματο. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι αυτή τη μεγάλη, σε αυτή την μεγάλη πρόκληση ως ε, δημόσιος χώρος, ως πολιτεία, ως κράτος, οφείλουμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε. Θα ανταπεξέλθουμε με επιτυχία σε αυτή τη μεγάλη ευθύνη. Σήμερα λοιπόν το κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ξεκινά το ταξίδι του. Ένα ταξίδι που θα σηματοδοτήσει την εξέλιξη των ελληνικών πολιτιστικών πραγμάτων στα χρόνια που έρχονται. Χρόνια πιο δημιουργικά, πιο παραγωγικά και πιο αισιόδοξα για τον τόπο μας. Στην πορεία αυτή, αυτός εδώ ο χώρος έχει όλες τις προϋποθέσεις να μετατραπεί σε ένα νέο φωτεινό πολιτισμικό σημείο που θα σταθεί επάξια, θα έλεγα, δίπλα στους μεγάλους διεθνείς χώρους πολιτιστικής παραγωγής και για το οποίο όλοι και όλες, όλοι οι Έλληνες, όλες οι Ελληνίδες θα είμαστε περήφανοι. Αυτό που χρειάζεται είναι η αγάπη και η στήριξη όλων μας. Και είμαι βέβαιος ότι αυτό επάξια ήδη αυτός ο χώρος το έχει κατακτήσει. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους δωρητές εκ μέρους ολόκληρου του ελληνικού λαού αλλά και της καλλιτεχνικής μας κοινότητας και να ευχηθώ σε όλους τους συντελεστές της προσπάθειας που ξεκινά καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. <σομίου> Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά εκ του Ιδρύματο Σταύρος Νιάρχος και φαντάζομαι και εκ μέρου όλων των εδώ παρόντων, τον κύριο Πρωθυπουργό για τι διαβεβαιώσεις περί καλή λειτουργία του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος που μόλι μα έδωσε. Στο σημείο αυτό, παρακαλώ και πάλι τον κύριο Πρωθυπουργό, τον πρόεδρο του Ιδρύματο, κύριο Δρακόπουλο, τον Υπουργό Οικονομικών, κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο, και την Οικονομική Διευθύντρια του Ιδρύματος, κυρία Χριστίνα Λαμπροπούλου, να προσέλθουν στη σκηνή για την υπογραφή της Σύμβασης Δωρεάς, η οποία στη συνέχεια θα παραδοθεί από τον κύριο Ανδρέα Δρακόπουλο στον κύριο Πρωθυπουργό. Επίσης, παρακαλώ να σημειώσετε ότι μετά το τέλος του προγράμματος, που ελπίζω να απολαύσετε στη συνέχεια, η γιορτή θα συνεχιστεί στην αγορά, στον εξωτερικό χώρο του Κέντρου Πολιτισμού. Ευχαριστώ. Αυτό είναι ένα δώρο πολύ απλό, ένα κλαδί ελιάς από την πολύ μεγάλη ηλικία ελιά, την πρώτη που φυτέψαμε στο, ίδρυμα, στο πάρκο του Ιδρύματος. Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει το καλλιτεχνικό μέρος του προγράμματος. Σας ενημερώνουμε ότι τα δρόμενα που θα παρακολουθήσετε από βίντεο προβολές πραγματοποιούνται ζωντανά ταυτόχρονα σε διάφορους χώρους του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρο